Λεφτά για να κληρώσει υπάρχουν, λεφτά για να παίξουμε όμως δεν υπάρχουν. Και πώς να υπάρχουν με τόσα μέτρα που έχουμε υποστεί μέσα στο 2010 και άλλα τόσα που θα έρθουν το 2011. Το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ κληρώνει σήμερα το Τζόκερ. Είναι πολύ μειωμένη η συμμετοχή, αγγίζει σε πολλά πρακτορία και ιδιαίτερα σε μένα επίπεδα του 40% από άλλες αντίστοιχες χρονιές. Στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ έχει να βρεθεί νικητής από τις 25 Νοεμβρίου, όταν ένας τυχερός κέρδισε 600 εκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε σημειώθηκαν 9 jackpot. Παρά τα εκατομμύρια των παιχνιδιών όμως, η κίνηση στα πρακτορία του ΟΠΑΠ είναι κάτι παραπάνω από υποτονική. Εντάξει, υπάρχει κρίση. Τι να κάνουμε, δεν πάει ο κόσμος, δεν παίζει. Δεν θα παίξω. Γιατί? Λόγω κρίση. Θα παίξω γιατί εντάξει. Τύχη είναι, μπορεί να καλιάσει και σε μένα και σε όλο τον κόσμο. Θα παίξουμε, γιατί όχι. Πόσο στήλες θα συμπληρώσετε όμως? Σίγουρα το πιο οικονομικό. Με το πιο, σε πιο οικονομικές στήλες. Οικονομικά, μικρά ποσά. Λόγω κρίσης. Ναι. Αν ένα σου τύχει, θα σου τύχει. Υπενθυμίζεται ότι το ρεκόρ κερδών στο Τζόκερ κατεγράφει εντός του 2010, όταν στις 15 Απριλίου τρεις τυχεροί μοιράστηκαν από 6,4 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, ή συνολικά 19,2 εκατομμύρια ευρώ. Όπως δήλωσε ο κύριος Στοπτσίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών, πρόγνωσης του ΟΠΑΠ, είναι μύθος ότι σε περιόδους κρίσης ο τζόγος ανθεί. Η μέση πτώση αναπρακτορείου εκτιμάται μεταξύ 20% με 25%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά και το 40%. Το Λότο χθες είχε 4 εκατομμύρια στήλες σε ένα jackpot που άγγιζε τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μικρή η συμμετοχή και εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι στο ότι δεν υπάρχουν χρήματα στην κοινωνία. Στην τελευταία κλήρωση του Τζόκερ συμπληρώθηκαν 9,5 εκατομμύρια στήλες, όταν τον Απρίλιο είχαν παιχτεί 49 εκατομμύρια στήλες, ενώ το ρεκόρ του παιχνιδιού είναι 100 εκατομμύρια στήλες. Και πώς να παίξει όμως ο κόσμος όταν δεν έχει λεφτά για να αγοράσει τα βασικά αγαθά που χρειάζεται?